Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος εκπομπής Κρήτης σήμερα και όπως θα έχετε δει στα πλάνα σας, θα έχετε παρατηρήσει, έχει πάρει θέση ο πρίτανης του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Νίκος Κατσαράκης. Κύριε Κατσαράκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καθόλου τυχαία η παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή, αφού νομίζω από σήμερα το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κάνει ένα βήμα στο μέλλον. Μιλάμε για μια νέα πρωτοβουλία η οποία έρχεται στο προσκήνιο και αφορά μια συνεργασία του Μεσογειακού Πανεπιστημίου που, επιστρέψτε μου, δείχνει για τα καλά τα δόντια του από την πρώτη μέρα σύστασής του ως Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μετεξέλιξης καλύτερα, με κάποιες εταιρείες κυπριακού ενδιαφέροντος και μέσω του Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τη δημιουργία μπαταριών του μέλλοντος που θα βοηθήσουν στην ηλεκτροκίνηση. Είναι ένα θέμα το οποίο μελετάει εδώ και πολλά χρόνια η Ευρώπη ως την επόμενη ημέρα μετά τα ενεργειακά θέματα, τα υπόλοιπα που αφορούν πετρέλαιο, υδρογονάνθρακες κλπ. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τη συνάντηση η οποία έλαβε η χώρα σήμερα στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και γιατί τελικά το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο επιλέγει να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν καθηγητές, ερευνητές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις από το Λονδίνο και την Κύπρο, συγκεκριμένα η Delta Nano Engineering Solutions, καθώς και εκπροσώπους μιας σημαντικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας μεγάλης κλίμακας για τις μπαταρίες του 2030, σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, έτσι ώστε στην Κρήτη να έχουμε συμμετοχή σε ένα πολύ μεγάλο κονσόρτσιουμ το οποίο δημιουργείται για τις μπαταρίες και την ηλεκτροκίνηση, έτσι ώστε πραγματικά από τα πρώτα βήματά του το κονσόρτσιουμ αυτό να έχει συμμετοχή από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, από καθηγητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Θέλω να μου πείτε, νομίζω είναι και το στοιχείο τελικά που αναδεικνύει τις δυνατότητες του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, μια τέτοιου είδους συνεργασία φαντάζομαι. Θέλω να μου πείτε πώς σας αντιμετώπισαν και οι συνάδελφοι έτσι, από την Κύπρο και από το Λονδίνο. Καταρχήν στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν καθηγητές και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι συνέργειες για τις οποίες είχαμε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα συνεχίζουν να υλοποιούνται. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία. Ήταν λοιπόν εδώ οι εκπρόσωποι αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις μπαταρίες, καθώς επίσης και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, επαναλαμβάνω, που έχουν έδρα είτε το Λονδίνο είτε την Κύπρο. Ανέφερα προηγουμένως την Delta Nano Engineering Solutions. Μας αντιμετώπισαν πάρα πολύ θετικά τόσο οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας όσο και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί πραγματικά έχουμε πολύ σημαντική τεχνογνωσία πάνω σε θέματα που αφορούν υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη των μπαταριών του μέλλοντος. Δεν θέλω να εξειδικεύσω πολύ περισσότερο τη συζήτηση. Θα αναφέρω όμως ότι χρειάζονται ηλεκτρόδια, χρειάζονται ηλεκτρολίτες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτών των μπαταριών. Οι ερευνητές, τα εργαστήρια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου της Σχολής Μηχανικών έχουν σημαντική τεχνογνωσία στο αντικείμενο αυτό. Αυτό φαίνεται ότι γίνεται αντιληπτό και από άλλους μέσα στην Ευρώπη και ζητήθηκε η συμμετοχή μας σε αυτή τη μεγάλη συνεργασία. Πιστεύουμε ότι από τη σημερινή συνάντηση προέκυψαν μόνο θετικά αποτελέσματα και σε συνεργασία με συναδέλφους καθηγητές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αλλά επαναλαμβάνω και άλλες ομάδες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε τελικά να συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, κάτι το οποίο θα έχει πολύ σημαντικά ωφέλη για τον ακαδημαϊκό τομέα, για τον ακαδημαϊκό σύστημα της Κρήτης, αλλά και για την περιφέρεια Κρήτης. Φαντάζομαι για να αποτελεί ωστόσο η ηλεκτροκίνηση ένα βήμα στο μέλλον γενικότερα, γιατί παρατηρούμε κακά τα ψέματα, κύριε Πρίτανη, τα πάντα οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, προς την ηλεκτροκίνηση, προς την μπαταρία. Για να επιχειρήσει το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο πρώτο με τη βούλα να συνάψει μια τέτοιου είδους συνεργασία, φαντάζομαι ότι μπαίνει δυναμικά πλέον στο αναπτυξιακό μοντέλο που όλοι οραματίζονται και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Άρα θα έχει και άλλου είδους διαστάσεις πλέον η συγκεκριμένη συνεργασία. Φαντάζομαι το έχετε οραματιστεί, το έχετε δει, βλέπετε μπροστά. Βεβαίως, βεβαίως.
θα αξιοποιήσουμε όλη την τεχνογνωσία που έχουμε. Mm-hmm. Το αντικείμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο από επιστημονικής πλευράς που εμείς θεραπεύουμε τα επιστημονικά αυτά αντικείμενα, αλλά προφανώς και από πλευράς οικονομικής. Υπάρχει πολύ μεγάλο αντικείμενο αυτή τη στιγμή στην οικονομία της Ευρώπης σε σχέση με τις μπαταρίες. Προέκυψε από αυτή τη συνάντηση και από τους εκπροσώπους αυτής της μεγάλης πρωτοβουλίας ότι η Ευρώπη θέλουμε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα των μπαταριών τα επόμενα χρόνια και εμείς ως Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας τα εργαστήρια που έχουμε, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, αξιοποιώντας ερευνητικές ομάδες, θέλουμε να είμαστε ένα τμήμα αυτής της μεγάλης πρωτοβουλίας. Είναι μια προσπάθεια, ωστόσο, κύριε Πρίτανη, που θα στηριχθεί οικονομικά με κονδύλια και από το κεντρικό κράτος ή από την Ευρώπη? Γιατί ναι, μεν μιλάμε για νέα δεδομένα στο κομμάτι της ενέργειας, ωστόσο είναι ένα μοντέλο ευρωπαϊκό, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να υποστηριχθεί και με ευρωπαϊκά χρήματα. Θα κάνουμε αυτό το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στην Κρήτη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Θα διεκδικήσουμε πόρους από όλες τις πηγές χρηματοδότησης. Τόσο από εθνικούς πόρους, από πόρους της περιφέρειας, από πόρους της Ευρώπης, κυρίως από πόρους της Ευρώπης, πόρους από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε εν τέλει να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και έρευνας στη συγκεκριμένη κατεύθυνση των μπαταριών. Αυτό θεωρούμε ότι θα έχει πολλαπλά ωφέλη για το μέλλον, τόσο για το πανεπιστήμιό μας, όσο και για την Κρήτη. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για ένα γρήγορο βήμα ανάπτυξης, έτσι, που η αλήθεια είναι δεν περιμέναμε να έρθει τόσο σύντομα και από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Και εκεί θέλω να πάμε. Ποια είναι η γεύση που σας αφήνει και ποιος είναι ο απολογισμός που έχετε τους τελευταίους 2-3 μήνες από τη μετεξέλιξη του Ιδρύματος? Κύριε Κουμαντάκη, είναι μόλις 2 μήνες από την εξέλιξη του Ιδρύματος και από την ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση τόσο από την τοπική κοινωνία, από τους υποψήφιους φοιτητές. Θεωρούμε ότι τα πρώτα βήματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για τα τμήματά μας και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ορμή. Είναι αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει, ότι θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας, όλες τις ευκαιρίες οι οποίες θα δοθούν, έτσι ώστε οι φοιτητές μας, οι φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν εν τέλει το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αλλά και οι φοιτητές που φοιτούν ήδη στο ίδρυμά μας και στα τμήματά μας, να μπορέσουν πρώτον να έχουν πολύ καλύτερη εκπαίδευση, δεύτερον να συμμετέχουν σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και αυτοί οι οποίοι θα τα καταφέρουν εν τέλει και θα προχωρήσουν, να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να έχουν τη δυνατότητα ακόμα και της υλοποίησης διδακτορικών σπουδών. Το κυριότερό μας βέβαια μέλημα είναι οι σπουδές να είναι ποιοτικές, τα προγράμματα σπουδών να είναι ποιοτικά, ο πύχης είναι πάρα πολύ υψηλά, έτσι ώστε οι απόφοιτοι των τμήματων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου να έχουν όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να απορροφηθούν στη συνέχεια στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα κυρίως της ελληνικής οικονομίας. Αποσαφηνίστε μας κάτι, κύριε Πρίτανη, όσον αφορά τους τίτλους σπουδών, γιατί νομίζω υπάρχει ένα θολό τοπίο. Μπορεί να έχει ξεκαθαριστεί, ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν εάν τελικά οι τίτλοι σπουδών παλαιότερων φοιτητών θα αναγράφουν πλέον τα νέα στοιχεία που αναγράφονται στους τίτλους σπουδών των φοιτητών οι οποίοι από τώρα και στο εξής είτε θα φοιτήσουν είτε θα τελειώσουν κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Αν μιλάμε για φοιτητές που ήδη φοιτούν μέσα στο ίδρυμά μας και δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές τους, ήδη έχουν δρομολογηθεί όλα τα ζητήματα. Αυτοί καταρχήν πρέπει να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο εισήλθαν, δηλαδή να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών των τμήματων του ΤΕΙ Κρήτης και στη συνέχεια, κάνοντας την αντιστοίχηση μαθημάτων που ήδη έχει προβλεφθεί σε κάθε τμήμα, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, να εξεταστούν σε αυτά και αν αυτό συμβεί επιτυχώς, τότε θα μπορέσουν προφανώς να έχουν ένα πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Αυτοί οι οποίοι θα εισέλθουν από το Σεπτέμβρη του 2019 θα παρακολουθήσουν από την αρχή το πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών και θα ολοκληρώσουν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Κανονικά. Θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Είπατε προηγουμένως και η αλήθεια είναι ότι πολύ χαρήκαμε από την έτσι, συνέργεια που υπάρχει μεταξύ του Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γιατί
ξέρετε, να τα λέμε όλα, υπήρχε έτσι το άρωμα, η οσμή, ότι υπάρχει μια διαμάχη το προηγούμενο διάστημα και είστε άνθρωπος που απαντάει πολλές φορές πάντα ευθέως βασικά. Σας έχω παρακολουθήσει σε άλλες συνεντεύξεις σας και θέλω λίγο να μου το σχολιάσετε αυτό. Εάν ποτέ υπήρξε τελικά κάποια διαμάχη ή αν ήταν όλα στη σφαίρα έτσι, των συζητήσεων και των θεωριών περί δημιουργίας ενός μεσογειακού πανεπιστημίου που ενδεχομένως να έκλεβε απλά την έγκλη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης όπως υπήρχαν κάποιες απόψεις. Κύριε Κουμαντάκη, αυτά τα ζητήματα τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς έχουμε άριστη συνεργασία και το τονίζω άριστη συνεργασία, πάρα πολύ καλές σχέσεις με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχουμε το είπατε και προηγουμένως, κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Έχουμε συμμετοχή σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα από κοινού. Έχουμε πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις όπου συμμετέχουν καθηγητές τόσο του Πανεπιστημίου Κρήτης όσο και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ήδη από τα πρώτα βήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου διαφαίνεται ότι αυτή η συνεργασία θα γίνει εντονότερη και αποδοτικότερη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε, σε μια οικογένεια, όταν έχουμε δύο παιδιά, κατά κάποιο τρόπο, ενισχύουμε και τα δύο παιδιά ταυτόχρονα, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα στην οικογένεια. Mm-hmm. Νομίζω ότι και στην κοινωνία ενισχύουμε τους αδύναμους, έτσι ώστε σε κάποιες περιπτώσεις να μπορέσουν να φτάσουν σε πιο υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαμάχη με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχουμε πολλές φορές συζητήσει. Σήμερα ήμασταν στο ίδιο τραπέζι στη συνάντηση αυτή που έγινε με τον πρόεδρο του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Φρουδάκη. Συζητήσαμε πάρα πολλά ζητήματα. Πραγματικά θέλω για άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσω ότι οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές και οι συνέργειες και οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε από εδώ και στο εξής θα είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο αποδοτικές. Τι άλλο θα δούμε επί της ουσίας να αλλάζει στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προσεχώς, γιατί έρχονται και μηχανογραφικά τώρα, κύριε Πρίτανη, σιγά-σιγά, και νομίζω έχει δοθεί ο καλύτερος δυνατός χαρακτήρας για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που αποτελεί κόσμημα για το νησί. Πολλά πράγματα θα δούμε. Θα έχουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα. Αναφέρω το παράδειγμα της γεωπονίας και της αγροδιατροφής. Ήδη έχουμε ένα πρόγραμμα αγροδιατροφής το οποίο είναι σε επίπεδο Κρήτης και πολύ σύντομα έχουμε ήδη ξεκινήσει εργασίες πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΙΤΕ, του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Θα δούμε πολύ σύντομα άλλες πρωτοβουλίες σε διάφορα σημεία της Κρήτης στον τομέα της αγροδιατροφής. Ανέφερα προηγουμένως ότι το κύριο, το βασικό είναι η αναβάθμιση των ίδιων των σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και η δυνατότητα υλοποίησης διδακτορικών σπουδών. Από εκεί και πέρα θα ενισχύσουμε πολύ σημαντικά τον τομέα της έρευνας. Έχουμε ήδη προβλέψει κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την ενίσχυση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των ερευνητικών εργαστηρίων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Επαναλαμβάνω, θα κυνηγήσουμε κάθε ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. Θέτουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και πιστεύουμε ότι με την καθημερινή μας δουλειά, με τις συνέργειες με τα άλλα ιδρύματα, με τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε, τελικά το αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι εξαιρετικό. Μάλιστα, νομίζω μας μεταφέρατε τα καλύτερα ευχάριστα νέα. Νέα που δύο μήνες τώρα πολύ περίμεναν να ακούσουν για την μετεξέλιξη αυτή του Ιδρύματος, του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Πρίτανη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμά σας σήμερα ήταν ιδιαίτερα σκληρό, θα μπορούσα να το πω, από το πρωί. Βρήκατε χρόνο, ωστόσο, για να έρθετε εδώ για να μας μεταφέρετε το σφιγμό και των συζητήσεων αναφορικά με το αναπτυξιακό πλάνο και το κομμάτι με τις μπαταρίες του μέλλοντος, αλλά και για να κάνουμε τη συζήτηση αυτή που κάναμε για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ευελπιστώ ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά.